Δυστυχώς, να ξεκινήσουμε λίγο με μια τραγωδία για ένα κοριτσάκι 6 χρονών, το οποίο πρέπει να σας πω ότι μεταφέρθηκε αρχικά χθες στο κέντρο υγείας Σοχού στη Θεσσαλονίκη. Δεν εμφάνισε καλή κλινική εικόνα και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πρέπει να σας πω ότι κυριολεκτικά εισήχθη υποβασταζόμενο με τη μητέρα του. Κατά τη διάρκεια εξέτασης από τους γιατρούς υπέστη ανακοπή. Άμεσα οι γιατροί και οι διαιτολόγοι το επανέφεραν στη ζωή μετά από μία ώρα κάρπα και κατά τη διάρκεια διασωλήνωσής του για να μετακινηθεί στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου, το κοριτσάκι υπέστη και δεύτερη ανακοπή. Προσπάθησαν εκ νέου οι γιατροί να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, σκορπίζοντας θλίψη πραγματικά στους οικείους του. Και τώρα περιμένουμε την νεκροτομή που θα διενεργηθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ώστε να εξακριβωθούν και τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυπου κοριτσιού.